Σε μπαλκόνι πολυκατοικίας σφινώθηκαν δύο βολίδες των εκτελεστών του Γιώργου Καραϊβάζ. Νέο βίντεο ντοκουμέντο. Οι Αμερικανοί παγώνουν το εμβόλιο της Johnson & Johnson λόγω θρομβώσεων. Πότε έρχεται στην Ελλάδα? Την Πέμπτη, η κρίσιμη συνάντηση Δένδια Τσαβούσογλου στην Άγκυρα. Ποια θέματα βάζει η Ελλάδα στο τραπέζι? Στα βασικά ρεπορτάζ της ημέρας, η Τασούλα Παπανικολάου, ο Βαγγέλης Γκούμας και η Μέρη Τζόρα. Και τώρα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, με τη Μάρα Ζαχαρέα. Καλησπέρα σας. Πόντο-πόντο εξετάζουν οι αρχές το σημείο που δολοφονήθηκε εν ψυχρό ο Γιώργος Καραϊβάζ. Δύο βολές από σφαίρες βρέθηκαν σε μπαλκόνι κοντά στο παρκάκι της εκτέλεσης και εξετάζονται αν είναι από το εννιάρι των δραστών. Οι κινήσεις τους πάντως δείχνουν ότι δεν τους ενδιέφερε αν θα υπήρχαν και άλλα θύματα. Δείτε τη νέα συγκλονιστική περιγραφή μιας γυναίκας αυτόπτη μάρτυρα. Είναι το νέο βίντεο ντοκουμέντο που φέρνει στο φως το Star και εξετάζεται καρέ-καρέ από τις αρχές. Στο βίντεο από την οδό Αγίου Δημητρίου που βρίσκεται κοντά στο σημείο της εκτέλεσης, φαίνεται να περνά ένα σκουτεράκι παρόμοιο με αυτό των δολοφόνων. Είναι 4 λεπτά μετά τη δολοφονία το μεσημέρι της περασμένης Παρασκευής. Στο μηχανάκι επιβαίνει μόνο ο οδηγός. Τα ρούχα του είναι παρόμοια με αυτά του ενός δολοφόνου. Οι αρχές από την πρώτη στιγμή συγκεντρώνουν όλα τα βίντεο από τις κάμερες περιοχής. Μάλιστα, εξετάζουν το ενδεχόμενο ένας από τους δύο επιβάτες να κατέβηκε και ο άλλος να συνέχισε μόνος του τη διαδρομή με το μηχανάκι. Σε άλλο βίντεο διακρίνεται μηχανή της Δίας να τρέχει προς το σημείο της εκτέλεσης. Είναι το ίδιο σημείο όπου είχαν περάσει λίγο πριν οι δολοφόνοι. Όπως φαίνεται στον drone του Star, οι δολοφόνοι κινήθηκαν από την οδό Ερεχθείου αριστερά στην Αγίου Δημητρίου. Εκεί είναι η κάμερα ασφαλείας σε σπίτι που τους ξεγυμνώνει. Φαίνεται ότι έχουν προβάρει το δρομολόγιο. Ξέρουν πώς να πάνε στο σημείο της εκτέλεσης. Γνωρίζουν ότι μπαίνουν ανάποδα σε δρόμο που οδηγεί στο παρκάκι. Η εκτέλεση γίνεται στο σημείο που βλέπετε. Ακριβώς απέναντι είναι η πολυκατοικία όπου βρέθηκαν χθες δύο τρύπες από βολίδες. Την ώρα της δολοφονίας, μια γυναίκα μαγειρεύει στο διαμέρισμά της, που είναι στον πρώτο όροφο και σε απόσταση 30 μέτρων από το παρκάκι. Και ακούω ένα θόρυβο, σαν να πέφτει βράχος απάνω στον τοίχο. Βγαίνω έξω. Δεν βλέπω κάτι. Βλέπω μόνο ορισμένοι ήταν. Η απέναντι η κυπουρία εκεί που φροντίζανε. Είστε σίγουροι άνθρωπος... ότι αυτή η τρύπα δεν υπήρχε πριν? Όχι, δεν υπήρχε. Πριν από λίγο η αστυνομία απέκτησε το χώρο μπροστά στο σημείο της δολοφονίας. Ήρθε πυροσβεστικό όχημα και οι αστυνομικοί, χρησιμοποιώντας μια σκάλα, ανέβηκαν στο σημείο όπου έπεσε η μία από τις σφαίρες του δολοφόνου. Οι αρχές παντρεύουν αυτή τη στιγμή τις 4 μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων με τα βίντεο. Ο καθένας τους έχει δώσει τη δική του περιγραφή. Τις περνούν από κόσκινο. Η μοναδική γυναίκα που ήταν σε απόσταση αναπνοής από το σημείο αποκαλύπτει στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα. Αχ, που ακούσαμε το σώμα να μπαμ, 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 μπαμ. 3-4 βήματα μπροστά είδα ότι υπήρχε άνθρωπος πεσμένος μπρούμητα, από τα κεφάλια να ρέει αίμα, αλλά δεν πλησιάσα παραπάνω, πραγματικά φοβήθηκα. Δεν ήθελα να έχω την εικόνα του. Μέσα σε 1-2 λεπτά ήρθε η αστυνομία. Έγινε πολύ γρήγορα και ήταν και ατάραχη, ήταν ήρεμη. Δεν ξέρω αν πήραν είδηση ότι ήμασταν κι εμείς εκεί ή αν δεν έδωσα σημασία. Μου έκανε εντύπωση γιατί απέναντι υπήρχαν κάμερες, παρ' όλα αυτά δεν το ήθηκαν οι άνθρωποι. Πρόλαβα μόνο να δω τους τελευταίους πυροβολισμούς και που φύγανε. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια της αστυνομίας επιχειρούν να ανοίξουν αυτή τη στιγμή το κινητό και το λάπτοπ του Γιώργου Καραϊβάζ. Το κινητό έχει δεχτεί σφαίρα. Ακόμα όμως και να έχει καταστραφεί ο σκληρός δίσκος, το iCloud θα δώσει όλα τα δεδομένα. Πιστεύω ότι επειδή τώρα οι περισσότεροι χρήστες αποθηκεύουν σε cloud, δηλαδή στο σύννεφο, είναι αποθηκευτικό μέσο σε άλλο σύστημα. Το σύστημα αυτό ήθιστε να είναι εκτός χώρας, σε ευρωπαϊκό χώρο. Άρα η αποθήκευση των δεδομένων γίνεται σε cloud server. Η αστυνομία αναζητά το μοιραίο λάθος των εκτελεστών. Αναζητούν DNA ακόμα και στους κάλικες. Το μόνο λάθος που μπορεί να έχουν κάνει είναι να έχουν εγκαταλείψει βιολογικό τους υλικό, DNA δηλαδή, επάνω σε κάποιο κάλικα. Το θέμα είναι να υπάρξουν στοιχεία και να βρεθούν στοιχεία. Την εκτίμηση ότι οι επαγγελματίες εκτελεστές είχαν προσπαθήσει ξανά τις τελευταίες 3 ημέρες να σκοτώσουν τον Γιώργο εξετάζει η αστυνομία. Ο Βάιος Σύρος θα μας αποκαλύψει τα στοιχεία
που ερευνούν εξονυχιστικά στο ανθρωποκτονιών. Μάρα οι αστυνομικοί προσπαθούν να πάρουν στην κατοχή τους κρίσιμο οπτικό υλικό των τελευταίων τριών ημερών. Μιλάμε για την Τετάρτη, 7 Απριλίου, την Πέμπτη και την Παρασκευή που έγινε και η δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζη έξω από το σπίτι του. Και αυτό γιατί εκτιμούν ότι ενδεχομένως δεν ήταν μόνο κάποιες πρόβες που κάνανε οι δράστες, αλλά προσπαθήσαν να τον δολοφονήσουν και απέτυχαν για λόγους που θα εξηγήσουμε ευθύς αμέσως. Την Τετάρτη λοιπόν, ο Γιώργος έφυγε κανονικά από το στούντιο της εκπομπής στο Πικέρμι, 2 παρά. Θα έφτανε κανονικά 2:20 όπως έγινε την Παρασκευή. Όμως εκτάκτως καθυστέρησε. Και αυτό γιατί? Γιατί άλλαξε το δρομολόγιο, πήγε, παρέλαβε τη σύζυγό του από τη δουλειά και πήγαν και οι δύο μαζί στο σπίτι με μεγάλη καθυστέρηση. Ενδεχομένως οι δράστες να έφυγαν γιατί παραεκτέθηκαν στην περιοχή. Ενδεχομένως τον ήθελαν μόνο και όχι μαζί με τη σύζυγό του. Την Πέμπτη εκτάκτως φεύγει 1 ώρα νωρίτερα. Είναι η θυματολογία της εκπομπής τέτοια που δεν έχει λόγο να είναι εκεί στην εκπομπή ο Γιώργος ο Καραϊβάζης. Έφυγε λοιπόν στη 1 και έφτασε 1:30. Μισή ώρα αργότερα άρχισαν να εμφανίζονται οι δράστες στην περιοχή για να έχουν λίγο το χρόνο μέχρι και 2:20 κτλ. Ο Γιώργος πάλι είχε φτάσει εκεί και είχε μπει στο σπίτι. Μία σημαντική λεπτομέρεια, Μάρα, ότι και Τετάρτη και Πέμπτη πάρκαρε ακριβώς έξω από το σπίτι. Την Παρασκευή φεύγει κανονικά με το δρομολόγιο ρουτίνας 2 παρά και φτάνει 2:20. Στο σπίτι, παραδόξως, αυτή τη φορά δεν βρίσκει να παρκάρει και αναγκάζεται να μετακινηθεί από την οδό Ανίνο 29 στο παρκάκι, το οποίο παρκάκι σημειωτέων απέχει γύρω στα 90 μέτρα. Ικανός χρόνος για τους αστυνομικούς. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ενδεχομένως οι δράστες να είχαν βάλει συνεργούς τους να πιάσουν το χώρο στάθμευσης για να μην μπορέσει ο Γιώργος να μπει αμέσως μέσα στο σπίτι, να έχουν ένα χρόνο ικανό σε μια απόσταση περπατώντας 90 μέτρα, κάποια λεπτά, για να μπορέσουν να ειδοποιηθούν οι δράστες, να φτάσουν και να τον δολοφονήσουν στην πορεία του για το σπίτι. Πολύ ενδιαφέρουσες οι πληροφορίες που μας μετέφερες, Βάιε. Σε ευχαριστώ.